αρχή, αλλά μετά βάλετε και τις παπαδιά στα μάτια μέσα. Στην απόφαση. Εκεί για τα χιόνια, για τους αποχαιρισμούς. Μην τα σκλεμπήσεις ακόμα. Θέλω λοιπόν στην απόφαση. Όχι, να μιλήσεις. Όχι, όχι. Βεβαίως να μιλήσεις. Ναι, ναι, να μιλήσεις. Θέλω λοιπόν. Η απόφαση εδώ. Μην τα δυσφορούμενα. Πρέπει να δεν είναι μην τα δυσφορούμενα. Καλλιεργείται αυτή την εικόνα και πρέπει να κάνουμε ρουφιάνους στους υπαλλήλους. Έλεος από το Θεό, ρε. Εγώ. Έλεος. Κι όλοι τώρα είναι έλεος. Τι έχεις έλεος εσύ. Πού έχεις έλεος. Διότι όπως ήρθε το θέμα εδώ, θα γραφεί μόνο αυτό που ήρθε στην ημερησία διάταξη. Εάν γραφεί και ένα μηχάνημα παραπάνω ότι θα μπει και με ένα υπάλληλο ότι θα προσληφθεί και οτιδήποτε άλλο θα αποτελεί προστατευτική. Θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε. Γι' αυτό λέω λοιπόν, μην διαβάσω καμιά απόφαση που θα γράφει μέσα. Και θα πάρουμε και τον παπά, και θα πάρουμε και τον Γιάκο, και θα πάρουμε και εκείνο το μηχάνημα, και θα κάνουμε και τούτο και τα. Αυτά αν θέλετε να μπουν στην απόφαση, να τα φέρετε εδώ να τα ψηφίσουμε. Να πούμε πολύ απλά και να μαθαίνετε. Έτσι. Συγκεκριμένη απόφαση. Συγκεκριμένη για το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, δεν θα είναι συγκεκριμένη. Καμία τώρα φίλε δεν έχω. Όπω ακριβώ είναι, ψηφίζουμε. Ναι. Και η ώρα παίρνει την Οικονομική Επιτροπή. Αν το θε, όπω το θε, κύριε δικηγόρε. Ναι. Υπάρχει λοιπόν το θέμα. Να ψηφίζουμε. Γράψτε την απόφαση. Γράψτε ακριβώς. Έκκληση παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στου υπολογικού τελεού Γάβρε Αγίου Θεοδόρου και τριών αντιπροστασίων. Να πάει στην Οικονομική Επιτροπή είναι διαγωνισμό πρόχειρο όπω ορίζει ο νόμο και οι όροι θα τα δουν στην Οικονομική Επιτροπή. Τέλο! Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κατόπιν τούτο, όσο έχει πρόταση του κυρίου Δημάρχου, επειδή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ως να μην συμμετέχει και να μην συζητείται το θέμα, εμείς θα το καταψηφίσουμε. Ναι, να γράψετε επίσης, κυρία Γραμματέ, ότι ο κύριος Δήμαρχος, απαντώντας στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, είπε «Σκασίρα με μεγάλη». Για να μην του πω εγώ, εγώ δεν πρόκειται να του πω ότι είναι καπαπαγάλη. Αλλά αφού αυτός θέλει να γραφεί το σκασίλα του μεγάλη. Αυτό είναι το ήθος και το ήθος και το πάντα.